με βολεύει. Είμαστε ψηλά στο βουνό. Ήταν ένα πολύ δύσκολο σκέλος για μας. Όπως είπε και Δημήτρης, πιέσαμε πάρα πολύ. Σκίσαμε το πιο σημαντικό μας μπαλόνι, το οποίο πιστεύω ότι θα μας επηρεάσει και στον υπόλοιπο αγώνα. Δοκιμάσαμε διάφορου είδους τακτικών. Το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Σας συγχαίρω εσάς και το πλήρωμά σας για την πρωτιά σας στη διαδρομή Μήλου Αστυπάλαιας και σας απονέμετε αυτό. Α, ωραία. Όπως επίσης και για την πρώτη θέση στην κατάταξη μέχρι στιγμής από τη διαδρομή από Σούνιο μέχρι την Αστυπάλαια. Ναι. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία και να κερδίσετε και τον αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα προσπαθήσουμε και Δήμαρχη και για τη φιλοξενία. Εμείς, είναι καταπληκτικά εδώ. Δεν το συζητάω δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι η επιλογή της Αστυπάλαια, καταρχήν βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοείας Ανοιχτής Θαλάσσης που επελέγει η Αστυπάλαια ως ένας σταθμός. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το νησί αυτό θα σας αποζημιώσει και για τις ομορφιές του αλλά και για τη φιλοξενία του. Σας εύχομαι καλό αγώνα, καλή συνέχεια και καλή διαμονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η σταδιοδρομία από την Μήλο μέχρι την Αστυπάλαια, ο Αίολος σας έκλεισε το μάτι, αλλά και εσείς του φερθήκατε μια χαρά. Ναι, τα παιδιά όλα δουλέψαμε πολύ και τις 11 ώρες που κράτησε η κούρσα. Ο αέρας έφτασε μέχρι τα 7 μποφόρ, ήταν ακριβώς το αντίθετο από την πρώτη διαδρομή, Φάληρο Μήλος. Το Μήλος Αστυπάλαια πραγματικά μας έδωσε μεγάλη ευχαρίστηση, καθότι μπορέσαμε και σερφάραμε στα κύματα του Αιγαίου, όπως ακριβώς το ονειρευόμαστε.